βρίσκεται στο Just the Two of Us. Στο μεταπασχαλινό live του Just the Two of Us έγιναν πολλά και διάφορα. Όλα όμως έγιναν με αγάπη. Εγώ λοιπόν θα ήθελα να πω 2-3 πράγματα με πολύ αγάπη όμως, έτσι. Σε αυτά τα 2-3 πράγματα θα προσθέσουμε και εμείς μερικά ακόμη. Αρχικά, ας μιλήσουμε για το κόκκινο σακάκι του Δημήτρη Ουγγαρέζου. Στο πνεύμα των ημερών, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, ο Γιώργος Θεοφάνος τον χαρακτήρισε πασχαλινό αυγόρι και ο ίδιος ο Ουγγαρέζος αυτό σαρκάστηκε, όπως συνηθίζει. Ο Λιάγκας ήταν σερβιτόρος, ο Ουγγαρέζος γκρουμ ξενοδοχείου, θα μας πάρουν και τις δουλειές αυτοί, ρε. Στους δικούς μας λέμε ναι, και στους ξύπνιους λέμε ναι, στους μουσάτους λέμε ναι. Μετά την εβδομάδα των παθών, Ράνια Ανέστη, έτσι. Ήσουν πάρα πολύ καλή. Αλήθεια. Αλήθεια το λέω. Είσαι από αυτές που την καρδιά τους εύκολα τη δίνουν δυστυχώς. Μόνο που την οδό το βουρτσά τους δεν την εχαρίζουν κανένας. Ο Μάρκος λείπει σε ταξίδι για δουλειές, είπε η Ζέτα. Και έτσι η Στέλλα Καλή τραγούδησε μαζί του, αλλά σε βίντεο. Αυτός ίσως είναι και ο πιο ασφαλής τρόπος για να παραμείνει κάποιος στο παιχνίδι. Ποιος θα τον έδιωχνε εν τη απουσία του. Θα επαναλάβω αυτό που είπα και την προηγούμενη φορά. Έχει μια μαεστρία ο Μάρκος να καλύπτει το οτιδήποτε, μικρό ή μεγάλο, δεν έχει σημασία, με μια θεατρική τσαχπινιά. Αυτό με τραγούδια τέτοιου τύπου, που είναι κωμικά τραγούδια, είναι εύκολο. Εγώ περιμένω να μας πείτε και κάτι άλλο. Υπάρχει πάντα μια απόσταση μικρή από τον έρωτα ως την καταστροφή. Υπάρχει κόντρα στο μυαλό και στη ψυχή. Μα εμείς πετάμε, γκρεμιζόμαστε, ξανά ερωτευόμαστε. Οι νικητές της βραδιάς, αυτοί που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία, ήταν η Κόρτνι Πάρκερ και ο Μίνος Θεοχάρης. Με τη Ρούλα Κορομιλά να σκέφτεται ότι ίσως και εκείνος, όπως και τόσοι άλλοι στο παρελθόν, αξίζουν ένα δισκογραφικό συμβόλαιο. Τον βλέπω δηλαδή ως καλλιτέχνη έτοιμο. Έτοιμο. Μήπως θες να πάρω κανένα τηλέφωνο σε καμιά δισκογραφική να κλείσω κάτι. Σε όσες υπάρχουν, έτσι κι αλλιώς τόσα συμβόλαια έχω κάνει. Ναι, σε το θέμα. Τώρα τις δισκογραφικές θα πάρεις τηλέφωνο. Δεν θα βλέπω τον άνθρωπο με πόσο χαμόγελο, το λαμβάνει. Ρούλα, Ρούλα με χαμόγελο. Με χαμογάκο μου. Μην το κάνεις αυτό, αγάπη μου. Σ' αγαπώ. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι έχεις ένα χάρισμα. Να ανάψω τα αίματα. Το οποίο δεν τα ανάγουν έτσι τα αίματα. Να κάνεις κάτι αλλιώς όμως, όχι έτσι. Πάμε, παιδιά! Για να ανάψουν τα αίματα, κύριε Θεοφάνους, πρέπει να έχεις τρόπο. Πιο συγκεκριμένα, να έχεις τον τρόπο. Έχεις τον τρόπο να με τρελαίνεις, να με σκοτώνεις, να μ' ανασταίνεις και σαν σκηνιά. Σ' ό,τι κι αν κάνεις, μαζί με παίρνεις. Και έφτασε η ώρα της αγάπης, όπως λέγαμε και στην αρχή. Με τη Ρούλα Κορομιλά να μην χαρίζεται στο ζευγάρι που απασχόλησε τη δημοσιότητα ολόκληρη την εβδομάδα. Ο λόγος για τη Ράνια Κωστάκη και τον Γιώργο Γιαννιά. Δεν θα ακολουθήσω το δρόμο το δικό σας, είπε η Ρούλα, ανάμεσα σε πολλά άλλα. Φαντάζομαι ότι βρισκόμαστε όλοι σε ένα παιχνίδι που ο καθένας έχει κάποιους ρόλους. Και σε αυτό το παιχνίδι, αγαπημένα μου παιδιά, υπάρχουν και κάποιοι κανόνες. Επειδή άκουσα ότι στεναχωρηθήκατε πάρα πολύ και δυσαρεστηθήκατε και έτσι τωθήκατε ίσως από κάποια κριτική που ακούστηκε στο προηγούμενο live. Θα ήθελα να σας πω έτσι με πολύ αγάπη ότι δεν θα ακολουθήσω το δρόμο το δικό σας που βγήκατε, ξέρετε, έξω και είπατε διάφορα από την πίεση, ίσως από το άγχος, δεν ξέρω από τι. Γιατί πραγματικά αυτός ο δρόμος δεν μου αρέσει και μου θυμίζει άλλες εποχές που δεν σας ταιριάζει και εσάς, γιατί ο καθένας είναι πολύ φτασμένος στο χώρο του, και η Ράνια και ο Γιώργος, αλλά φαντάζομαι και εμείς. Μπορείτε να λέτε οτιδήποτε ελεύθερα θέλετε, αλλά μπορώ και εγώ από αυτή τη θέση να λέω και εγώ τη γνώμη μου ελεύθερα. Έτσι δεν είναι, παιδιά? Και διατηρώ το δικαίωμά μου, εάν σας στεναχωρεί η κριτική που κάνω, να διατηρήσω το δικαίωμά μου και να μην ασκώ καμία κριτική και να περνάω στη βαθμολογία. Σας λέω επίσης ότι η βαθμολογία μου θα είναι απόλυτα δίκαιη και απόλυτα αντικειμενική. Αν λοιπόν σας ενοχλούν τα σχόλιά μου, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θα ήθελα να ακούσω και μία κριτική για την απόψινή εμφάνιση. Ρώτησα και είπα, ήμουν σαφής, αγαπημένη μου Ζέτα. Από τη στιγμή που τα παιδιά δήλωσαν ότι δεν θέλουν να ακούσουν κριτική επιτροπή, δεν θέλω να τα στεναχωρώ. Δεν έχω κανένα λόγο, τα συμπαθώ απόλυτα τα παιδιά και τα δύο. Φαντάζομαι όμως ότι αφού αποφασίσαμε πως τραβάμε μία κόκκινη γραμμή. Το αποφασίσατε εσείς. Να το αποφασίσουν και οι ίδιοι. Ναι, να τους ρωτήσω λοιπόν. Δεν θα θέλατε να ακούσετε μία κριτική από τη Ρούλα Κορομιλά? Θα θέλαμε σαφώς να ακούσουμε. Πολύ. Γιατί από Ωραία. Τη στιγμή που πολύ σωστά είπατε ότι δεχτήκαμε να είμαστε εδώ, είστε μέρος του παιχνιδιού και εμάς σκοπός μας είναι να περάσουμε καλά. Μακάρι. Και περνάμε καλά. Χαίρομαι. Ωραία. Απλά
παρασυρθήκαμε. Χωρίς να φέρετε δικαιολογία. Ήταν μια άσχημη στιγμή και για μας, συναισθηματικά τουλάχιστον. Και μας συνεπήρε το διαγωνιστικό. Συμφωνούμε λοιπόν. Θα διακόψω, μου επιτρέπετε, δεν έχω διακόψει. Εμένα δεν με ενόχλησε. Η νεανικότητα επιτρέπει και την αντίρρηση. Σας καταλαβαίνω, το έχω ξαναζήσει όμως πάρα πολλές φορές στην καριέρα μου και δεν θα κάτσω να το σχολιάσω. Είναι μια ατυχή στιγμή, ναι, είναι ατυχία. Αλλά οι νέοι άνθρωποι εκφράζονται με δύναμη, ναι, και κάποια ώρα θα πούν και δύο κουβέντες παραπάνω. Δημήτρη, δεν μιλάμε για παιδιά τα οποία δεν έχουν εμπειρία. Είναι παιδιά κατοξιωμένα. Η Ράνια. Άλλο αυτό, από αλλά είναι λεπτό, νέοι, έχουν αυτορμητισμό. Άλλο πράγμα. Μισό λεπτό. Η Ράνια είναι μια καταξιωμένη ραδιοφωνική παραγωγός και ο Γιώργος ένας καταβλητής. Αυτό. Με συγχωρείτε, μιλάω για νεανικότητα. Σε παρακαλώ πολύ. Αν θέλετε λοιπόν. Αν θέλετε. Μα μιλάω για νεανικότητα, λέω εγώ. Δεν είπα τίποτα για το ποιόν. Ρωτάει η παρουσιάστρια αν θέλουν τα παιδιά να κάνουμε να ασκήσω κριτική. Θέλετε, παιδιά? Ναι, θέλουμε. Ωραία. Θέλουμε. Εγώ θεωρώ ότι σήμερα ο Γιώργος, που δεν διαγωνίζεται ποτέ το παιδί, έτσι, γιατί είναι coach, ήταν εξαιρετικός. Εξαιρετικός. Η Ράνια είχε και συνέστημα σήμερα, απόψε. Αν σε ενδιαφέρει, Ράνια μου. Ενδιαφέρει. Και επίσης το τραγούδι το είπες πολύ πολύ καλύτερα από την κόκκινη περιβόητη φασαριόζα κόκκινη γραμμή. Έλα παιδάρα μου, έλα παιδί μου. Ο Χάρης και η Τέτα ήθελαν τα όπα τους. Το χόρεψαν, το γλέντισαν, αλλά η δημοφιλής κυρία Καμπουρέλη ξέχασε τους στίχους του Αλέκου Σακελάρη. Θέλω τα όπα μου, θέλω τις τρέλες μου, θέλω τις τσάρκες μου, με γεύτο. Θέλω τις φούμες μου, θέλω την ξάπλα μου στην εξοχή. Και παρά τα πολλά λάθη, η Τέτα δεν αγχώθηκε. Αντίθετα, παρέμεινε χαρούμενη. Γεγονός που ίσως ξάφνιασε ορισμένους. Δεν πειράζει, εγώ είμαι χαρούμενη, δεν πειράζει. Ξέχασα και τα λόγια, αλλά τα διόρθωσε ο Χάρης. Okay. Ο Χάρης δεν μιλάει τώρα ακόμη. Θέλει λίγο να πάρει κάποιες ανάσες. Ξέρει ο Χάρης. Θα του δώσουμε αυτό το χρόνο. Χρόνια πολλά. Να είστε καλά σε όλους. Σε αυτούς που μας ακούνε σήμερα και σε αυτούς που θα μας δουν αύριο. Αύριο πού θα σας δουν? Όσοι δεν μας δουν σήμερα. Τι λες, Τέτα? Και εγώ μετά που γελάω. Δηλαδή αυτοί που θα μας δουν αύριο θα μας ξανακούσουν αύριο να λέμε αυτό. Το ίδιο το τραγούδι σου όμως κάπου το ξέχασες. Δεν πειράζει, καρδούλα μου, δεν πειράζει. Πόσο με βαθμολογείς? Δεν πειράζει, πόσο με βαθμολογείτε? Όχι, δεν θα το μας το πει τώρα αυτό. Σου λέει ο Χάρης να το πούμε σε φα. Και λες εσύ, ναι, αυτό μου αρέσει. Του τύπου στο φούρνο με πατάτες. Δηλαδή τόσο άσχετη πρέπει να είσαι με τη μουσική. Αφού δεν ξέρω καθόλου. Έχω πάει σε μια χοροδία τρικάλων όταν ήμουν μικρή. Δηλαδή τι άλλο να κάνω, τίποτα άλλο. Όταν ήμουν μικρή. Ο Χάρης άφωνος σήμερα. Η εξήγηση για τη χαρά της Τέτας και του Χάρη δόθηκε λίγη ώρα αργότερα μέσω Twitter. Όταν βγαίνεις τελευταίος και υπάρχει αλκοόλ στα παρασκήνια, εσύ φταίς αν ξεχάσεις λόγια, βήματα και το όνομά σου, έγραψε ο Χάρης Βαρθακούρης και όλα μπήκαν στη θέση τους. Λίγο αργότερα, μάλιστα, ο ίδιος επανήλθε με νέα ανάρτηση. Προσπαθώ να καταλάβω αν το γεγονός ότι οι γραμμές έκλεισαν 3 λεπτά με το που τελειώσαμε ήταν υπέρ μας ή κατά μας. Η απάντηση είναι ότι ήταν υπέρ τους, γιατί το ζεύγος Τέτας και Χάρη δεν ήταν καν υποψήφιο προς αποχώρηση. Από το παιχνίδι αποχώρησε το ζευγάρι της Ράνιας Τρασκιά και του Νικόλα Καραγκιαούρη. Το ζευγάρι που θα αποχωρήσει απόψε από το Just the Two of Us είναι η Ράνια Θρασκιά και ο Νικόλαος Καραγκιαούρης. Παιδιά, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς είμαστε πολύ χαρούμενοι για όλο αυτό που ζήσαμε. Και θα έχω και χρόνο για διάβασμα τώρα, οπότε έγινε στην κατάλληλη στιγμή. Οπότε ευχαριστούμε πολύ. Θα δώσω το λόγο στην Κριτική Επιτροπή. Γιώργο, θα ξεκινήσουμε από εσένα. Ειλικρινά λυπάμαι που θα φύγεις. Περάσαμε πάρα πολύ καλά μαζί. Αυτό είναι, θα έχω να το λέω. Το Just the Two of Us δεν θα είναι καθόλου το ίδιο χωρίς εσένα. Αυτό είναι αλήθεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ αλήθεια. Και χωρίς τον Νικόλα, σίγουρα η φωνάρα του είναι, θα μου λείψει πάρα πολύ. Όχι, λέμε στις κότες. Όχι, και στους ξενέρωτους. Όχι, λέμε στις κότες. Όχι, στους κύλες. Λοιπόν, πριν ασχοληθούμε με το